Γεια σας μουσικάρες μου. Ήθελα να το ζήσω λίγο έτσι όπως το είχαμε ζήσει την πρώτη φορά και εντάξει, κουρεύτηκα μόνος μου. Με μέτρια αποτελέσματα θα έλεγα, αλλά δεν λέει τώρα καραντίνα χωρίς να κουρεύεσαι μόνος σου, δηλαδή ήταν κάποιοι φίλοι μου που πήγανε σε κομμωτήριο τελευταία μέρα, μην πάει και δεν προλάβουν για να είναι ωραίοι μέσα. Τι νόημα έχει. Η χαρά της καραντίνας είναι να κουρεύεσαι μόνος σου, να πετάνε από εδώ και από εκεί μαλλιά, να γουστάρεις, να το ευχαριστηθείς το πράγμα ρε παιδί μου, να. Έβασα ένα βίντεο χθες, το οποίο ήταν η σύγκριση της Music Man εδώ, της αυτήν εδώ, με την Jackson, αυτήν εδώ. Και κάπου ανέφερα ότι η Duncan είναι οι χειρότεροι μαγνήτες και προτρέπω τους περισσότερους να τους αλλάξουν. Εγώ παιδιά, με παρεξηγήσατε, δεν ήθελα να πω αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Η άποψή μου, γενικά, όσοι με ξέρετε και όσοι δεν με ξέρετε, η άποψή μου πάντοτε αποκρισταλώνεται από προσωπική εμπειρία. Δεν λέω ποτέ άποψη, την οποία κάπου έχω ακούσει, κάπου έχω διαβάσει. Ή αν θα την πω, θα την μεταφέρω μεν, ως άποψη κάποιων ανθρώπων, με επιφύλαξη δε, γιατί δεν έχω προσωπική άποψη. Σε αυτό εδώ το κανάλι, όπως και σε όλα τα κανάλια, δεν χρειάζεται κάποιος να το πει, αλλά είναι προφανές ότι όταν κάποιος λέει κάτι σε ένα προσωπικό κανάλι στο YouTube, προφανώς αυτό που λέει είναι μια προσωπική άποψη, εκτίμηση. Δεν λέει τη γενική θεωρία της ζωής. Τη σήμερα ημέρα, ακόμα και να βγεις και να πεις «Η γη είναι στρογγυλή», ακόμα και αυτό είναι υποαίρεση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη οι οποίοι δεν το πιστεύουν αυτό. Άρα λοιπόν, προφανώς εδώ πέρα και σε όλα τα κανάλια που παρακολουθείτε, δεν εκφράζει κανένας την άποψή του ως τη γενική θεωρία της ζωής που ακούστε αυτή την πεπατημένη και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προφανώς εκφράζει ο καθένας την άποψή του, αυτό που καταλαβαίνει και αυτό που έχει δοκιμάσει. Κάτσε και έκανα μία αναδρομή, γιατί μου αρέσει πάντοτε η αυτοκριτική, σχετικά ας πούμε το τι μαγνήτες Seymour Duncan έχω δοκιμάσει προσωπικά εγώ, σαν Άρης. Γιατί ήθελα να εξετάσω και να δω αν όντως δικαιούμαι να έχω άποψη σε κάποια ζητήματα. Δικαιούμαι, δηλαδή δικαίωμα έχει άποψη ο καθένας. Απλά θέλω να πω αν μπορώ να τεκμηριώσω την άποψή μου με κάτι το οποίο έχω ο ίδιος δοκιμάσει και έχω δει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο οι οποίοι μπορεί να πούνε μια άποψη για κάτι χωρίς να το έχουν τεκμηριώσει οι ίδιοι. Και αυτό για εμένα είναι πολύ λάθος. Δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, όμως έχουμε δει όλοι ότι πολλοί κόσμος έχει μια άποψη για ένα ορισμένο θέμα στο οποίο δεν γνωρίζει σε γενικές γραμμές τι λέει. Απλά το λέει γιατί τον έχουν πείσει πολλές διαφορετικές απόψεις που έχουν ακούσει. Όσον αφορά λοιπόν τους μαγνήτες, θα πω ότι υπάρχει μια θεωρία ότι γενικά παίζουν πάρα πολύ με Seymour Duncan. Εγώ προσωπικά προτρέπω όσοι δείτε αυτό το βίντεο από κάτω να μου γράψετε 10 μεταλλάδικα συγκροτήματα του 2020 που παίζουν με Seymour Duncan μαγνήτες. Ο μόνος που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι η Anthrax. Κάνας Gas G που... Mustaine. Δηλαδή, τώρα αν σφιχτούμε, προφανώς και θα βρούμε 10 συγκροτήματα, όμως αξίζει να μου κατονομάσετε από κάτω αν έχετε όρεξη, γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ το metal με τα χρόνια, που πραγματικά εγώ προσωπικά βλέποντας και παρατηρώντας με τι παίζει ο καθένας κιθαρίστας, έχω να δω να παίζει κάποιος με Duncan Magnetti πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που βλέπω συνήθως είναι EMG, σε δεύτερο χρόνο και ίσως και να βγαίνουν και λίγο πιο μπροστά πλέον είναι η Fishman, DiMarzio όλοι στις τρεντάδες, Vai, Satriani, Petrucci, Paul Gilbert, ξέρω εγώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η μόδα με τους Duncan έχει περάσει όσον αφορά τους μεγάλους καλλιτέχνες, κατά την άποψή μου εγώ αυτό έχω δει, αυτό έχω παρατηρήσει. Για μένα δεν είναι θέμα τσακωμού, δεν είναι θέμα για να γίνονται ξεκατηνιάσματα σε διάφορα φόρουμ, ας πούμε, επειδή μπορεί να θεωρώ εγώ ότι οι Duncan δεν είναι καλοί μαγνήτες, ούτε να γίνεται σημείο προσβολής προσωπικότητας ένα γεγονός ότι εγώ προσωπικά προτιμώ τους Duncan και πετάξτε τους, και το λέω αυτό το πετάξτε τους για ένα και μοναδικό λόγο. Όχι θέλω να υποτιμήσω τον Duncan σαν Duncan, απλά
Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που βασανίζονται και ταλαιπωρούνται όπως και εγώ στο θέμα του πώς να φέρουν τον εξοπλισμό τους εκεί που ήθελα και εγώ πριν πολλά χρόνια να τον φέρω και ακόμα και μέχρι σήμερα παιδεύομαι, αλλάζοντας μαγνήτες, καλώδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους λέγοντας ότι δίνοντας έμφαση δηλαδή και ας πούμε έτσι τραβώντας λίγο παραπάνω ενδεχομένως κάποιες φορές τις περιγραφές μου στο ότι η διαφορά που θα ακούσεις. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πλέον με τους μαγνήτες δεν θα ακούσεις τις τεράστιες διαφορές. Αν μια κιθάρα που θα την αγοράσεις δεν σου ακούγεται καλά την πρώτη μέρα, δεν θα σου ακούγεται καλά μετά και από 10 χρόνια και σε έχεις κάνει ό,τι αλλαγή υπάρχει σε μαγνήτη. Όμως, θες ψυχολογικά, θες ότι εάν πας από τη μία άκρη στην άλλη, δηλαδή από έναν full scoop, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαγνήτη, full high gain, σε έναν full bright, ας πούμε, που βγάζει 8 DC, ας πούμε, εκεί κάτι μπορεί να αισθανθείς, ας πούμε, ελαφρύ, το οποίο θα είναι κυρίως η αίσθηση στο χέρι και καθόλου ο ήχος, κατά την άποψή μου, και το τονίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με φίλους μου, ας πούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η διαφορά είναι τόσο μικρή, αλλά αν θες και ψυχολογική σε ένα βαθμό, αλλά και εν πάση περιπτώσει ίσως αυτό να σου λείπει εσένα. Εμένα προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ ιδιαίτερη διαφορά ηχητική στα αυτιά. Ακούω ψυχολογικά το μαγνήτη που αλλάζω. Αυτό το ψυχολογικό μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που μου λείπει από τον μαγνήτη, το 0,2% της διαφοράς. Ψυχογράφηση εννοείται και τα λοιπά, δεν πρόκειται να ακούσετε τίποτα. Αλλά αυτό αν εσένα, για σένα μετράει, όπως μετράει και για εμένα, θα σου πω ότι αν αγοράσεις όλους τους Duncan, δεν πρόκειται να ακούσεις αυτό το 0,2% της διαφοράς στο χέρι και ψυχολογικά. Και αυτό το λέω με καλή καρδιά, καλή διάθεση, για να βοηθήσω. Τώρα αν αυτό κάποιος το αισθάνεται ότι η επιλογή που έκανε κάποια στιγμή σε έναν μαγνήτη είναι τόσο βαρυσήμαντη σημασίας στην ψυχολογία του, αντικατοπτρίζει όλες τις επιλογές της ζωής σου, και αν η άμυνα απέναντι σε αυτό είναι να πεις σε έναν άλλον άνθρωπο που προσπαθεί να βοηθήσει και έχει αποκρισταλώσει μία άποψη έχοντας δοκιμάσει τους περισσότερους Duncan μαγνήτες σε διαφορετικές κιθάρες, ότι πρέπει να τον προσβάλλεις, το εντάξει, δεν ξέρω, okay, ίσως και να είναι αυτό μια τακτική. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι η επιλογή ενός μαγνήτη αντικατοπτρίζει όλη μου την προσωπικότητα και ότι μετά από αυτό, ας πούμε, είμαι, πώς να σου πω, ένα τίποτα εάν έκανα μια λάθος επιλογή ή αν έχω κάνει μια επιλογή, τέλος πάντων, που εμένα με ευχαριστεί. Εντάξει. Όσον αφορά τώρα την ουσία των μαγνητών, ξεκίνησα βάζοντας τον Duncan τον Invader σε μια Fender Stratocaster, γιατί τότε μ' άρεσε ο DeLong. Okay, ήταν ένας καλός μαγνήτης για τα δεδομένα της εποχής. Δεν υπήρχαν και τεράστιες επιλογές. Ή εκεί θα πήγαινε εσύ σε DiMarzio. Εντάξει, τώρα έχει ένα σωρό άλλους μαγνήτες. Έχει Bernacle, έχει Gas, έχει Lundgren. Έχει ένα σωρό μαγνήτες, έχει Fishman. Okay. Έβαλα μετά τον Custom 5 στη Jackson. Δεν τέριαξε. Έβαλα τον Custom. Δεν τέριαξε. Στη συνέχεια δοκίμασα Nazgul και Sentient σε μία Sector. Δεν τέριαξε. Μετά δοκίμασα, και δεν μιλάμε για δοκιμές τώρα του δεκάλεπτου, είχα στην κατοχή μου αυτούς τους μαγνήτες για καιρό. Δηλαδή γι' αυτό θεωρώ ότι έχω άποψη. Είχα Sector με Blackouts. Δεν τέριαξαν. Είχα βάλει Seymour Duncan Distortion στη Jackson. Δεν τέριαξε. Είχα βάλει, που είχα και για καιρό, Seymour Duncan JB στην ESP. Δεν τέριαξε. Είχα δοκιμάσει, κάτσε να τα βλέπω γιατί δεν θυμάμαι κιόλας, Full Shred στην ESP. Αυτός είναι σχετικά καλός μαγνήτης, αλλά μέχρι εκεί έχει καλό note separation. Ποιον άλλον, κάτσε να δω και κάτω τι λέει. Είχα δοκιμάσει Dean Baker σε κιθάρα του Dimbak. Okay. Εντάξει, ψηλό βαβουρέ. Εντάξει, αυτούς ρε παιδιά, αυτούς. Έχω δοκιμάσει 10 από τους 12, ξέρω εγώ, βασικούς μαγνήτες που βγάζει Duncan σε high gain. Εντάξει, αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι έχω μια αποκρισταλωμένη άποψη για τι σημαίνει Duncan. DiMarzio, απ' την άλλη, έχω δοκιμάσει 5-6 μαγνήτες. Ήταν όλοι καλοί. Έχω ένα κριτήριο να πω ότι η DiMarzio για μένα είναι καλύτερη, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις,
Α, έτσι πες το. Πες ότι για σένα. Μα είναι προφανές ότι μιλάω για μένα. Ναι, για εμένα, αν θέλετε, αν παιδεύεστε, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να παίζει με ένα JB σε μια Les Paul και να είναι πολύ ευχαριστημένος, να παίζει τη μουσικούλα του και να είναι πολύ ευχαριστημένος. Αυτός δεν χρειάζεται να ακούσει την άποψή μου. Όμως, αν κάποιος είσαι εσύ, είσαι νέος, δεν το γνωρίζεις, δεν μιλάω για καλλιτέχνες ή για μουσικούς που ξέρουν, έχουν ασχοληθεί και έχουν βγάλει το συμπέρασμα με το τι θέλουν να παίζουν. Μιλάω για παιδιά ή και για μεγαλύτερους, οι οποίοι έχουν κάνει μια έρευνα, αλλάζουν μαγνήτη συνέχεια, Duncan, τον από εδώ, τον από εκεί, και δεν μπορούν να βρουν έναν μαγνήτη να τους κάθεται, σαν εμένα. Αν είσαι εσύ αυτός, τότε ξεκόλλα τους Duncan, δεν θα σου δώσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ακούς βάζοντας έναν από όλους. Θα είναι απεριλάχιστες διαφορές, δηλαδή αυτό το να μην έχει τόσο πολύ καλό note separation, να ακούς όλες τις χορδές, μία μάζα και όχι ξεκάθαρε το ακόρντο. Αυτό πράγμα δεν θα αλλάξει, είναι η φιλοσοφία της εταιρείας. Δοκίμασε ένα άλλο σετάκι, βάλε gas, να δεις note separation που ακούς μέχρι όλες τις χορδές, κάνοντας ένα crack, ακούς τα πάντα ας πούμε. Θα καταλάβεις μετά γιατί το λέει ένα παιδί στο ίντερνετ που απλά το έχει κάνει πριν από σένα και προσπαθεί να σε βοηθήσει και να σε γλιτώσει. Δεν είναι όμως ζήτημα αυτό για φασαρία. Τώρα, αν εσύ είσαι ένας άνθρωπος που συμπίπτει να ευχαριστιέσαι την κιθάρα σου με Duncan μαγνήτες, όλα καλά. Και εγώ ας πούμε, παρόλο που έχω αυτή την άποψη, έχω στην Fender μου έναν Lil 59, ο οποίος παίζει ωραία. Ταιριάζει και με τους μονούς, εντάξει, δεν είναι και η αγαπημένη μου κιθάρα, ας πούμε, να πεις ότι κάθομαι και παίζω ώρες με αυτήν. Οπότε για τα δεδομένα αυτής της κιθάρας είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα, ας πούμε, εντάξει. Και γενικά θεωρώ ότι Duncan στους μικρούς humbuckers είναι σχετικά καλή, δηλαδή σίγουρα καλύτερη από τους DiMarzio, γιατί έχω δοκιμάσει και εκεί πέρα Super Distortion, Fast Track 2, Chopper, δεν θυμάμαι, και 2-3 άλλους τώρα, τους οποίους δεν μου αρέσανε. Αυτός εδώ πέρα γενικά είναι σχετικά σφιχτός, έχει. Σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει από τους μαγνήτες είναι ότι οι Duncan έχουν αυτό το πρόβλημα του note separation. Ακούγεται σαν μια μάζα και δεν ακούς ξεκάθαρα τα ακόρντα. Εντάξει, τώρα το EQ τους είναι πιο πολύ σχεδιασμένο σε αρκετά μεσαία, τα οποία ok, αλλά δεν ταιριάζουν σε όλες τις κιθάρες. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε τώρα μια Fender Stratocaster, τι ανάγκη μπορεί να έχει, ας πούμε, από έναν μαγνήτη που έχει μεσαία. Μπορεί να ακούγεται σχετικά καλά, γιατί η Fender είναι κάπως ουδέτερες, ας το πούμε έτσι, προς πρίμες κιθάρες. Οπότε σε γενικές γραμμές είναι μια καλή βάση για να παίξεις. Όμως εντάξει, άλλες κιθάρες που έχουν έβαινο, ας πούμε, και έχουν πολλά μεσαία από μόνο τους, η Duncan συνήθως για τα δικά μου αυτιά δεν μου κολλάει, γιατί γίνεται ένα αποτέλεσμα υπερβολικά κατευθυντικό, ας το πούμε έτσι. Τώρα, η DiMarzio σε γενικές γραμμές δεν θα πω ότι είναι απείρως καλύτερη από τους Duncan, αλλά έχει ένα πολύ θετικό στοιχείο. Είναι το site τόσο πολύ καλοφτιαγμένο που πραγματικά αυτό που διαβάζεις, η περιγραφή του μαγνήτη, το EQ του μαγνήτη και η έξοδος που σου λέει ότι βγάζει, που το μετράει σε millivolt με άλλο τρόπο που δεν ξέρω, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ακριβές. Οπότε σε γενικές γραμμές, όταν θα πεις παίρνω ένα DiMarzio και θες εσύ σε μια κιθάρα που είναι μουντή να την κάνεις bright, και πας και βάλεις έναν μαγνήτη ο οποίος σου δίνει πριμομεσαία, ας πούμε, αυτό θα το πάρεις. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ στην DiMarzio. Οι περιγραφές σου είναι άψογες. Η Bernacle, έχω δοκιμάσει και εκεί 3-4 μοντέλα. Είμαι ευχαριστημένος αρκετά, ειδικά από τον Elbow, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους passive μαγνήτες που μπορείτε να έχετε. Εξαιρετικό string separation οι μαγνήτες της. Φοβερό, δηλαδή πραγματικά ακούς τα πάντα ξεκάθαρα. Καθαροί μαγνήτες, ωραίοι. Τα EQ τους σε γενικές γραμμές είναι ακριβή, σε γενικές γραμμές, εντάξει, γιατί και αυτή καμιά φορά βλέπεις bright, παίρνεις το μαγνήτη, τον βάζεις, δεν σου δίνει brightness, ας πούμε, τόσο όσο θα ήθελες ή όσο το παρουσιάζουν, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι άλλη απέτηση έχεις από ένα σούπερ μάρκετ μαγνητών τύπου Duncan, DiMarzio, που βγάζουν μαζική παραγωγή, και διαφορετική απέτηση έχεις από ένα μαγνήτη που θα δώσει 200 ευρώ, ας πούμε, να τον αγοράσεις, και θα περιμένεις όταν σου λέει ότι είναι open και bright, να σου δώσει open και bright χωρίς συζήτηση, γιατί τον έχει χρυσοπληρώσει και γιατί είναι και custom, έτσι. Λοιπόν, gas μαγνήτες, έχω δοκιμάσει 3 μαγνήτες του, έχω τις καλύτερες των απόψεων, εντάξει. Δεν έχουν EQ και τέτοια στο site οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά αυτό που θα σου πούνε και θα μπορέσεις να δοκιμάσεις ο ίδιος, γιατί ο gas, ο Έλληνας, ο δικός μας, που πρέπει να δώσετε όλη μια ευκαιρία, γιατί δεν είναι ούτε ακριβώς ούτε τίποτα, αυτός
ο άνθρωπος φτιάχνει στο χέρι μαγνήτες. Αυτό που θα του εξηγήσει, θα του πει: κοίτα, εγώ θέλω μαγνήτη που να μου δίνει έτσι. Θα κάτσει, θα σου βάλει αυτού του 3-4 μαγνήτε που θεωρεί αυτό ότι θα κολλήσουν πιο καλά στην κιθάρα σου και σε αυτό που του περιγράφει. Και θα ακούσει εσύ ο ίδιο, θα δοκιμάσει και θα ακούσει αν αυτό που παίρνει είναι αυτό που ζητά. Εκείνη την ώρα πα με την κιθάρα σου και σου αλλάζει τον έναν μαγνήτη πίσω από τον άλλο μέχρι να του πει: stop, εδώ είμαι καλά. Εντάξει, αυτά είναι σημαντικά πράγματα τη σήμερα ημέρα που υπάρχουν. Τόσες πολλές επιλογές. Είναι καλό να σε αντιμετωπίζουν σαν άνθρωπο και όχι σαν πάρτο και τελείωσε, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου για τους μαγνήτες. Παρεπτόντως, η MG81 για μένα είναι από τους κορυφαίους μαγνήτες για metal. Ναι, τώρα αν σε ενδιαφέρουν οι δυναμικές, τα feel και τα έτσι, πάνω να πει πως δεν παίζεις και πολύ metal, είσαι λίγο πιο 80 φάση που το δέχομαι. Εντάξει, metal όταν λέω εννοώ Part Way Drive, Trivium, ξέρω εγώ, Bring Me The Horizon και ένα σωρό άλλες μπάντες αυτού του επίπεδου metal. Έτσι, τώρα να ακούς πιο low έτσι στυλ, ας πούμε, του τύπου 80's και τα λοιπά, εντάξει, οκ, okay, σου και δεν χρειάζεται. Αλλά ακόμα και ένας Van Allen, ας πούμε, θεός χωρέστον, ο οποίος εντάξει, δεν ήταν και το κάφρικο των κάφρικων metal, ας πούμε, έπαιζε metal ο άνθρωπος, δεν το αμφισβητώ, ας πούμε, αλλά δεν ήταν και death, έπαιζε και με πολύ high gain μαγνήτη και με πολύ high gain ενισχυτή. Αυτά, καλή συνέχεια, ό,τι γουστάρετε γράψτε από κάτω να το συζητήσουμε και χωρίς υποτιμητικά σχόλια, έτσι, και με ευγένεια και σεβασμό. Αυτά, τα λέμε.